ότι μαζευόμαστε για να φτιαχτεί, αν θέλετε, αυτή η εθνική ή αν θέλετε η συνένεση όσο το δυνατόν μεγαλύτερη για αυτό το θέμα της Δευτέρας. Προσέξτε, αυτό το τετραήμερο είναι σημαντικό, σας είπα, διότι ο τρόπος με τον οποίο θα πάει ο Πρωθυπουργός με τις ενισχυμένες όσο το δυνατόν περισσότερο απόψεις στην Σύνοδο Κορυφής είναι αυτή η δύναμη η οποία θα φέρει τα όσο το δυνατόν περισσότερα θετικά αποτελέσματα. Και επειδή ακούστηκε και από την κυρία Σημακοπούλου για τη διαχείριση στο εσωτερικό, κοιτάξτε να δείτε, εχθές δόθηκε για πρώτη φορά και θα δίνεται κάθε μέρα όλα τα στοιχεία από το Διευθυντικό Συντονιστικό που έχει επικεφαλίσει τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Βίτσα, όπου δεν ήταν λόγια, δεν ήταν θα κάνουμε ή το τι θα βοηθήσει στο να λυθεί και να αντιμετωπιστεί το θέμα. Ήταν στοιχεία συγκεκριμένα. Τα hot spots τα οποία τελειώσαν. Το πώς είναι στα hot spots. Τα κέντρα φιλοξενίας, πρώτης φιλοξενίας. Το πόσα είναι, το πού είναι, το ποιους έχει μέσα, το πόσους έχει. Με στοιχεία τέτοια που δείχνει την παρουσία του κράτους. Διότι επειδή ακούγεται και σε πάρα πολλά πάνελ, αν θέλετε και από την κατηγορία των κομμάτων, ότι ό,τι γίνεται, γίνεται από τον εθελοντισμό, από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, από μια κοινωνία η οποία όντως συμπαραστέκεται με τον καλύτερο τρόπο. Που γίνεται. Λοιπόν, που γίνεται και που ευτυχώς που γίνεται κάτω από μια όμως και διάθεση της πολιτικής κυβέρνησης. Θα ήθελα λοιπόν να πω, η παρουσία του κράτους είναι από τη στιγμή που έρχονται, τους μαζεύει το λιμενικό, τους σώζει, τους πηγαίνει στα hot spots, γίνεται η ταυτοποίηση, μεταφέρονται στον Πειραιά, από τον Πειραιά μεταφέρονται και πηγαίνουν στους χώρους οι οποίοι έχουν φτιαχθεί. Λοιπόν, κοιτάξτε, δείτε. Πρέπει να τα κάνουμε. Δηλαδή, μην κάνουμε ότι δεν πρέπει και αυτά να τα κάνουμε. Που οφείλουμε όχι, να τα κάνουμε όχι, ότι είναι το τα λέω, κύριε είναι Δαράκη, η πολιτική που οφείλει ένα κράτος να ακολουθήσει. Μπράβο. Τα λέω, κύριε Δαράκη. Και νομίζω ότι έχουμε σταθεί και το αναγνωρίζουν όλοι σωστά. Όχι. Τα λέω, κύριε Δαράκη, διότι όλη αυτή η διαδρομή με όλα αυτά τα αριθμητικά στοιχεία, με τη σύντηση, με την ιατρική περίθαλψη, είναι η προσφορά του κράτους που πρέπει να τα κάνει, που καλώς τα κάνει, που μακάρι να βρει δυνατότητες να κάνει ακόμα περισσότερο. Το λέω όμως διότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα των τελευταίων 6-7 ημερών υπήρχε μία, αν θέλετε, επιχειρηματολογία η οποία ήταν όλη, η οποία έλεγε ότι υπάρχει μία απουσία. Μάλιστα. Για να απαντήσει βεβαίως η κυρία Σημακοπούλου, να της δώσουμε το χρόνο που πρέπει και της αναλογεί, επειδή είμαστε τώρα στο Δελτίο Ειδήσεων. Θα πάμε γρήγορα στο Δελτίο Ειδήσεων για να έχετε όλο το χρόνο, κυρία Σημακοπούλου, αμέσως μετά το σύντομο Δελτίο Ειδήσεων, να τοποθετηθείτε.